Αυτό το είδος τσούχτρας έκανε την εμφάνισή της και σε παραλίες της Ανατολικής Κρήτης. Πρόκειται για το είδος Pelagia noctiluca. Είναι το πιο κοινό είδος μέντουσα στην Μεσόγειο και είναι βασικά αυτό που έχει οδυνηρό τσίμπημα. Τώρα εμφανίζεται και πάλι στην Κρήτη και στη Ρόδο σε πρώτη φάση, αλλά μάλλον πρόκειται για κάποιο πληθυσμό ο οποίος έχει αναπτυχθεί στα ανοιχτά. Γιατί αυτός είναι ο οργανισμός που αναπτύσσεται σε πελαγική περιοχή ανοιχτά. Και με τα ρέματα φτάνει σε διάφορες ακτές. Το τσίμπημά τους είναι οδυνηρό. Αναπαράγεται σαν ανοιχτά και σχηματίζει κοπάδια, ενώ τα πλοκάμια της φτάνουν έως και 2 μέτρα, όπως μας ανέφερε ο Διευθυντής Ερευνών του Ινστιτούτου Οκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ, Επαμεινώντας Χρήστου. Η μοβ είναι η πιο γνωστή τσούχτρα. Είναι μια μικρή μοβ, είναι μικρούλα. Αλλά το θέμα είναι ότι έχει κάποια ανημάτια τα οποία δεν φαίνονται με γυμνό μάτι, τα οποία μπορούν να φτάσουν έως 2 μέτρα. Όχι ότι είναι πάντα 2 μέτρα, μπορεί να είναι και μικρότερα. Το συγκεκριμένο είδος τσούχτρας είχε προκαλέσει μεγάλα προβλήματα πριν λίγα χρόνια στον Κορινθιακό κόλπο. Βέβαια, η διαφορά με τον Κορινθιακό είναι ότι ο Κορινθιακός είναι κλειστός κόλπος και έχει εγκλωβίσει ένα πληθυσμό μέσα. Στην περίπτωση την άλλη, που είναι κάποιος πληθυσμός στα ανοιχτά, σημαίνει ότι διασπείρεται, οπότε μπορεί να εμφανιστεί τη μια μέρα σε μια παραλία, τη μια μέρα στην άλλη μπορεί να μην εμφανιστεί και καθόλου. Η άνοδος της θερμοκρασίας φαίνεται ότι συνέβαλε στην εμφάνισή της και σε παραλίες της Ανατολικής Κρήτης, χωρίς ωστόσο να μπορεί να εκτιμηθεί ο πληθυσμός τους. Συμβουλές προς τους λουόμενους δίνει ο κύριος Χρήστου. Ξεπλένουμε το σημείο που θα έχει τσιμπηθεί με θαλασσινό νερό. Μετά βάζουμε πάνω μια παγοκίστη και επίσης καλό θα είναι αν έχουμε μαγειρική σόδα με μείγμα ένα προς ένα θαλασσινό, με θαλασσινό νερό για 2 λεπτά κάνει πολύ καλό στην πληγή. Τα τσιμπήματα είναι μόνο δερματικά, κάνουν μόνο δερματική βλάβη, αλλά δεν έχει αναφερθεί σε πουθενά θάνατος από τσιμπήμα αυτής της μέδουσας.